με τον Μπέρκινς πάνω στον Νοβίτσκι. Ο Νοβίτσκι έξω στον Κάρτερ, το καλάθι από τον Βίνς Κάρτερ με 1 και 4 για το τέλος, 102-101. Και ελπίδες, ο Μέριον στον Ντουράν που λογικά θα προσπαθήσει να πάρει την μπάλα. Είναι η δική του ώρα, η ώρα να απαντήσει αυτός. Ντουράν βγήκε από τα σκρίνα από μακριά για 3, μέσα στη λήξη, απίστευτο φινάλε, τρομακτικό φινάλε σε ένα παιχνίδι που όσους ξενυχτήσαμε για να το δούμε, να το περιγράψουμε, μας δικαιώνει και με το παραπάνω. Σε 1 και 4, δύο φορές άλλαξε ο νικητής. Μία φορά με το τρίποντο του Vince Carter, μία φορά με το νικητήριο σουτ από τον KD, τον Kevin Durant. Ο Ντάλλας που πέρσι δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στον Οκλαχώμα, την νίκησε σε 6 από τις 8 συναντήσεις που οι δύο ομάδες βρέθηκαν, μεταξύ των οποίων και 4 από τους 5 τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας. Στο μεταξύ ο Ιμπάκα με ένα ακόμη jump shoot ανεβάζει τη διαφορά στους 4. Τέρι ανταποδίδει. Νοβίτσκι πέρσι σε ένα παιχνίδι με την Οκλαχώμα είχε 24 βολές, δημιουργώντας και το σχετικό ρεκόρ στην ιστορία του NBA. Επιθετικό rebound, αλλά ο Κιντ τσιμπάει την μπάλα την κατάλληλη στιγμή, γλιτώνοντας τους Mavericks. Ο Νοβίτσκι για το προβάδισμα. Ο Χέιγουντ στο επιθετικό rebound. Καλό passing game από τους Mavericks και καλό shoot από τον Jason Terry. 91-89. 4-7 shoot. Νοβίτσκι χάνει την μπάλα, ανοιχτό γήπεδο για τη Thunder. Καλάθι και φάουλ με κάρφωμα από τον Westbrook. Ο Τέρι δεν είχε και ελπίδες απέναντι στον πολύ πιο νέο με φρέσκα πόδια Russell Westbrook. Westbrook που ξεκίνησε το παιχνίδι με 16 στα 51 σουτ. Λαχώμα που δείχνει ότι απόψε ότι φέτος θα έχει πολύ περισσότερους παίχτες να βασιστεί πέρα από τον KD, τον Kevin Durant. Κάρτερ τον ελευθέρωσε με το σκρίνο ο Χέιγουντ. Ο Κάρτερ δεν έχει ξεχάσει την τέχνη του μεγάλου σκόρερ. Πολύ καθοριστική νέα κατοχή για την Οκλαχώμα, ειδικά αν την εκμεταλλευτεί και σκοράρει. Westbrook βάζει και ένα jump shoot. Νάτος λοιπόν που την κατάλληλη στιγμή δηλώνει παρόν ο Russell Westbrook. 93-96, 2-29 για το τέλος. Βεβαίως το γιατί ο Οκλαχώμα κερδίζει θα πρέπει να το αναζητήσουμε, ενώ ο Νοβίτσκι σκοράρει για 3 και ισοφαρίζει. Westbrook που ήρει στον παρόδο έφτασε και ξεπέρασε το μεσόωρο των λαθών του, είχε 6 σε κάθε ένα από τα προηγούμενα 3 παιχνίδια, απόψε έχει 7. Ο Ντουράν δηλώνει παρόν να ισοφαρίσει. Ο Ντουράν έβαλε τη βολή της τεχνικής ποινής. Εδώ ο Νοβίτσκι τα λέει στο διαιτή και σε πολύ έντονο ύφος, σε ύφος που δικαιολογεί την τεχνική ποινή που ακολούθησε. Εντάξει, υπάρχει μια ανοχή στο superstar του NBA, αλλά μέχρι ένα ορισμένο σημείο, έτσι. 96-99. Τον Dallas χρειάζεται οπωσδήποτε αυτή την άμυνα για να μείνει ζωντανό. Westbrook με το jump shoot γίνεται ο άνθρωπος της τέταρτης περίοδου. Έχει βάλει 7 υπερκαθοριστικούς πόντους. Η διαφορά που υποστηρίζει ότι έχει οριμάσει πάρα πολύ σαν παίκτης και ότι ενώ πέρσι ξεκίνησε αργά, ίσως και να άφησε αυτό το αργό ξεκίνημα να τον επηρεάσει, φέτος πιστεύει περισσότερο στον εαυτό του και μπήκε πολύ δυναμικά. Απόδειξε 32 πόντοι, τα 6 rebound και 4 assist με 56% στα σουτ που είχε πριν από τον απόψινο αγώνα. Η ζωή του Ντάλλας γίνεται δύσκολη. Ο Τέρι σε ένα σουτ 3 πόντων όμως κρατάει με αυτή την τρελή προσπάθεια μέσα στο κόλπο του Mavericks.
99-101, 32 δευτερόλεπτα για το τέλος. Κιντ προσπαθεί με τους αγκώνες του και την πονηριά της Γέρικης Αλεπούς να σταματήσει το Χάρντεν. Στον Ντάλλας θα μείνουν μερικά δευτερόλεπτα. Το θέμα είναι αν θα του χρειάζονται. Τον Ντουράν για το σουτ της νίκης. Το rebound από τον Ιμπάκα, ο οποίος είναι και εκεί. Τον μνημονεύσαμε νωρίτερα στον παίκτη του αγώνα. Το Ντάλλας θα μπορεί να ισοφαρίσει με ένα σουτ τριών πόντων. Και στο NBA υπάρχουν προπονητές που το δίνουν αυτό σου. Δεν μπήκε τη δεύτερη. Ο Νοβίτσκι μαζεύει την μπάλα και άμεσο time out από τον Ρικ Καρλάιλ. Αφού δεν έβαλε καμία από τις δύο βολές, 4-8 έχει απόψε. Σε μια κατά τα άλλα άψογη στατιστική γραμμή. Το Ντάλλας δεν έχει άλλα time out. Εδώ το ερώτημα είναι κλασικό. Δύο πόντι και παράταση ή τρίποντο και δρόμο για την νίκη. Όλα ή τίποτα. Η ερώτηση στον Μάικ Φραντέλο, πώς θα έπαιζες εσύ εδώ, coach? Ο Φραντέλο προτιμάει να πει ότι το πρόβλημα της Οκλαχώμα θα είναι ότι αν κάνει αλλαγή στα μαρκαρίσματα θα αντιμετωπίσει πρόβλημα με τον Νοβίτσκι. Οπότε εδώ μένει με τον Μπέρκινς πάνω στον Νοβίτσκι. Ο Νοβίτσκι έξω στον Κάρτερ, το καλάθι από τον Βίνς Κάρτερ με 1 και 4 για το τέλος, 102-101. Δείτε εδώ πώς πανηγυρίζει μια ομάδα που πέρσι πανηγύρισε πρωτάθλημα. Είπαμε ότι τον Ντάλλας πήγε στον Οκλαχώμα να παίξει για την τιμή του. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ήταν προσβλητικό για τους πρωταθλητές να χάσουν 3 συνεχόμενα παιχνίδια. Εδώ, παρότι ο Κάρτερ δεν ήταν εκεί όταν οι νυν συμπαίκτες του κέρδισαν το πρωτάθλημα, μιλάει αυτό που μάθαμε ως κλισέ να λέμε, η καρδιά των πρωταθλητών. Η πάσα του Νοβίτσκι που όλοι περίμεναν ότι θα πάρει αυτό στην τελευταία προσπάθεια, στο Βίνς Κάρτερ, εδώ δείτε πανηγυρισμοί. Λες και ξανακερδίζουν το πρωτάθλημα οι Mavericks. Αλλά ξέρετε, αυτά τα σουτ, αυτή η διαγραφόμενη νίκη είναι που αλλάζει και το momentum. Καρλάιλ δίνει οδηγίες. Κλαχώμα είχε time out. Νόβιτσκι λέει τα δικά του. Ναι, γιατί ήθελαν τον Κάρτερ, τον γερο Κάρτερ οι Mavericks, γιατί τους δίνει πράγματα με την εμπειρία του, με την ικανότητά του να κάνει ένα βήμα μπροστά στις δύσκολες στιγμές. Γι' αυτό τον πήραν. Και αν κερδίσουν το απόψινο παιχνίδι, θα είναι μια πρώτη απόσβεση, ας πούμε. 1-4 για το τέλος. Κλαχώμα έχει επαναφορά από καλό σημείο. Και ελπίδες. Ο Μέριον στον Ντουράν, που λογικά θα προσπαθήσει να πάρει την μπάλα. Είναι η δική του ώρα. Η ώρα να απαντήσει αυτός. Ντουράν βγήκε από τα σκρίνα από μακριά για τρεις. Μέσα στη λήξη. Απίστευτο φινάλε. Τρομακτικό φινάλε. Σε ένα παιχνίδι που όσους ξενυχτήσαμε για να το δούμε, να το περιγράψουμε, μας δικαιώνει και με το παραπάνω. Σε 1-4, δύο φορές άλλαξε ο νικητής. Μία φορά με το τρίποντο του Vince Carter, μία φορά με το νικητήριο σουτ από τον KD, τον Kevin Durant. 30 πόντους με αυτό το καλάθι από τον Durant, αλλά αυτό δεν μετράει, έρχεται σε δεύτερη, σε τρίτη μοίρα, μπροστά στο δραματικό φινάλε. Ο χρόνος στο NBA στο τέλος των παιχνιδιών μετράει διαφορετικά, είπαμε. Τον Dallas δεν είχε νικήσει. Δείτε εδώ το άψογο jump shoot του Durant. Την σκληρή μοίρα των Mavericks που πάνε στο 0-3 την ώρα που αγκάλιαζαν την πρώτη τους φετινή νίκη.
Η Οκλαχώμα πολύ σκληρή για να πεθάνει, μένει αίτητη. Και το σουτ δεν ήταν καθόλου μα καθόλου εύκολο. Βγήκαν χέρια πάνω του, άμυνες, αλλά αυτός είναι ο πρώτος σκόρερ του NBA. Αυτός είναι ο KD, ο Kevin Durant. Εδώ χαμογελάει. Χέρια πάνω του, 11 rebound, 6 assist, αλλά πάνω απ' όλα ένα καλάθι που ήταν η ομορφιά του αγώνα. Το νικητήριο καλάθι, νομίζω ότι είδαμε το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς, το τελευταίο μεγάλο ντέρμπι του 2011 για τις μπασκετικές μας μεταδόσεις. Ένα παιχνίδι που άλλαξε ρότα μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο δύο φορές. Μία με τον τρίποντο του Κάρτερ και μία με τον buzzer beater από τον Kevin Durant. Κλαχώμα κερδίζει 104-102. Εσείς βλέπετε τον Kevin Durant να κάνει δηλώσεις. Εντάξει, δεν πρόκειται να πει και τίποτα εξειζητημένο. Ο Durant μιλάει περισσότερο για την άμυνα και γιατί έδωσαν το σούτ στον Κάρτερ, και απ' την άλλη ότι μετά είπε δώστε μου την μπάλα. Είναι νωρίς, λέει, ακόμη μας στο ξεκίνημα της χρονιάς, αλλά όπως και να το κάνουμε έχει μεγάλη συναισθηματική αξία αυτή η νίκη. Τους πρωταθλητές κέρδισαν άλλωστε, έστω και αν τον Dallas δεν είναι η ίδια ομάδα με αυτή που κέρδισε το πρωτάθλημα και ίσως